Συζήτηση στη Βουλή. Θεωρώ ότι ήταν ίσως η πιο έντονη και υψηλών τόνων πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και μάλιστα, χαριτολογώντας κάποια στιγμή, ο Πρόεδρος της Βουλής μίλησε για ότι άρχισε η προεκλογική περίοδος. Νομίζω ότι ενδεχομένως το. Στην κυρία Βούλτεψη τώρα. Στην κυρία Βούλτεψη, ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι όμως ότι όλη η εικόνα αυτή ήταν. Επειδή μιλήσαμε για το θέμα των συντάξεων στο πρώτο μέρος, ξεκινήσαμε με αυτό. Σήμερα σας κατηγόρησε ευθέως ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης, ότι ουσιαστικά πήρατε τη μη περικοπή των συντάξεων επειδή δώσατε το θέμα των Σκοπίων, δώσατε την γλώσσα και την εθνότητα, δώσατε την Συμφωνία των Πρεσπών. Έδωσε μια υψηλών τόνων απάντηση ο Πρωθυπουργός. Η ερώτησή μου είναι, σκοπεύετε όπως ακούγεται και γράφετε να το αναβαθμίσετε αυτό, να το φέρετε το θέμα ενδεχομένως και στους εταίρους? Θα σας πω το εξής, κύριε Κωτρότσου. Συγγνώμη, να το φέρετε στους εταίρους, επιδιώκοντας τι? Επιτρέψτε μου. Να μαλώσουν τον κύριο Μητσοτάκη? Όχι, ναι. Επιτρέψτε μου. Ο κύριος Μητσοτάκης, ειδικά σε ό,τι αφορά την συζήτηση και τη διαπραγμάτευση, αλλά και την τελική συμφωνία για το Μακεδονικό, τη Συμφωνία των Πρεσπών, έχει πει αρκετές αθλειότητες εδώ και περίπου 10 μήνες. Σήμερα όμως νομίζω ότι υπερεύει τα εσκαμμένα. Υπερεύει και τον ίδιο του τον εαυτό και το χαμηλό επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, που συνήθως έχει στην πολιτική του κριτική όταν ειδικά μιλάμε για την Συμφωνία των Πρεσπών, αν και χαμηλό επίπεδο κριτικής έχει και σε μια σειρά άλλων θεμάτων. Εγώ σας προτρέπω να κάνετε το εξής, να παρακολουθήσετε την αυθεντική ομιλία της κριτικής προς το ΣΥΡΙΖΑ και προς τον Πρωθυπουργό και, και ως προς την επιλογή να καταλήξουμε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Η αυθεντική ομιλία δεν είναι του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκη σήμερα μίλησε σαν μαθητής. Η αυθεντική ομιλία είναι του κ. Γεωργιάδη. Αυτός είναι ο εμπνευστής ή, αν θέλετε, ο βασικός προπαγανδιστής αυτής της ιδέας περί συναλλαγής της ελληνικής κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους εταίρους, ποιους? Όπου δήθεν η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Μπορεί να εργάζεται σε κάποιες τοποθετήσεις του Αντιπροέδρου της Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν σήμερα μίλησε σαν μαθητής του κ. Γεωργιάδη. Επιτρέψτε μου να απαντήσω, θα απαντήσω. Είδατε ότι σας απαντώ όλες τις ερωτήσεις. Σας απαντώ σε όλες τις ερωτήσεις. Ότι κάνετε συναλλαγή. Με ποιο στοιχείο, κύριε Δελατόλα? Κάνει μια πολιτική εκτίμηση. Κάνει μια πολιτική εκτίμηση. Ακριβώς αυτό λέω λοιπόν, ότι η πολιτική εκτίμηση. Η εκτίμηση αυτή δεν προσυδειάζει σε κεντρό φιλελεύθερο ή μεταρρυθμιστή πολιτικό. Θα έλεγα ότι προσυδειάζει στην νέα ακροδεξιά ταυτότητα την οποία οικοδομεί ο κύριος Μητσοτάκης για τον εαυτό του και τη Νέα Δημοκρατία για λόγους που έχουν να κάνουν κύριε Υπουργέ, εμπλέκει και τους εταίρους. Γιατί μια συμφωνία και συναλλαγή που σας κατηγορεί ότι κάνατε θέλει δύο. Βεβαίως θέλει δύο. Δεν την κάνατε μαζί μου, ούτε με τον παπά, ούτε με τον Δελατόλα. Εμείς λοιπόν σκοπεύουμε αυτό το θέμα, καθώς ο κ. Μητσοτάκης σκοπεύει να γίνει πρωθυπουργός, μάλλον δεν θα συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει σκοπεύει να γίνει πρωθυπουργός, και σκοπεύει με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, με τους συμμάχους μας, να έχει μια σχέση συνεργασίας, διπλωματικών επαφών, πολιτικών επαφών. Επομένως εμείς οφείλουμε να αναδείξουμε αυτό το ζήτημα στο υψηλότατο δυνατό επίπεδο και να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης σας κατηγορεί ότι συναλλάσσεστε με την ελληνική κυβέρνηση κατά αυτόν τον άθλιο τρόπο. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, πώς θα το κάνετε πρακτικά αυτό, κύριε Υπουργέ? Αυτό θα το δούμε, κύριε Κωτρότσου. Το ζήτημα είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης θα κληθεί και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να δώσει λογαριασμό για αυτά τα οποία εκτοξεύει χωρίς καν να τα σκεφτεί. Και αν κερδίσει, θυσιάζοντας, πώς θα τηρήσει μια συμφωνία που είναι προϊόν συναλλαγής? Θυσιάζοντας, θυσιάζοντας στο έχει βωμό. Πει, έχει πει αντιβρή. Έχει πει ότι θα πάει σε επαναδιαπραγμάτευση εάν δεν έχει κυρωθεί. Εάν έχει κυρωθεί, λοιπόν, δεν έχει δεσμευθεί ότι θα την καταργήσει ή ότι θα την ακυρώσει. Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Θυσιάζοντας όμως ο κύριος Μητσοτάκης θα κληθεί να δώσει λογαριασμό και στο κόμμα του, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, διότι θυσίασε στο βωμό
της πολιτικής σκοπιμότητας, των εντυπώσεων, αλλά και της απέλπιδας προσπάθειάς του να κρατήσει το κόμμα του ενωμένο, την ίδια την κεντροδεξιά ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας. Μετατρέπει τη Νέα Δημοκρατία σε ένα λαός. Αυτό κάνει ο κύριος Μητσοτάκης καθημερινά και γι' αυτό λέω ότι είναι ο καλύτερος μαθητής του κυρίου Γεωργιάδη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη στάση του κυρίου Μητσοτάκη και τις κατηγορίες περί προδοσίας, περί μειοδοσίας, οι οποίες δεν θα περνάνε από εδώ και στο εξής, ούτε θα αναπάντητες. Θα πω το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή θεωρεί τη μη περικοπή των συντάξεων ως προϊόν συναλλαγής με αντάλλαγμα, υποτίθεται, την ίδια τη Μακεδονία. Για ποιο λόγο την ψήφισε? Είναι συνένοχος στη συναλλαγή ο κύριος Μητσοτάκης? Πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, αν θεωρεί τη συμφωνία προδοτική, μειοδοτική και προϊόν τέτοιου τύπου άθλια συναλλαγής, να δεσμευτεί τώρα ότι ακόμα κι αν η προδοτική αυτή συμφωνία ψηφιστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, θα την καταργήσει. Διότι αν είναι προδοτική και εθνικά επιζήμια. Ναι, αλλά λέει ότι θα έχουν δημιουργηθεί τελεσμένα. Ποια θα είναι τα τελεσμένα? Η ένταξη στο ΝΑΤΟ, παραδείγματος χάρη. Αυτού του τύπου οι προδοτικές συμφωνίες κατά τον κύριο Μητσοτάκη δεν είναι δυνατόν να γίνονται αποδεκτές από έναν πρωθυπουργό ο οποίος σέβεται τον εαυτό του. Εκτός αν θέλει και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο. Δηλαδή και να λέει στους Ευρωπαίους εταίρους ότι εντάξει, εγώ το κάνω αυτό για να κρατήσω το κόμμα μου ενωμένο, διότι έχω και μια ακροδεξιά πτέρυγα που έχει βγει στα κάγκελα, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη. Αλλά από την άλλη μεριά, εν πάση περιπτώσει, θα την εφαρμόσω, δεν θα σας δημιουργήσω άρα πρόβλημα. Άρα λέτε αυτό ότι κάνει θα φέρετε το θέμα. Είναι ένας διπρόσωπος πολιτικός, ο οποίος διαρκώς μετατοπίζεται όλο και περισσότερο προς την ακροδεξιά και γι' αυτό θα του ζητήσει το λογαριασμό και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά κυρίως θα του ζητήσει λογαριασμό ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Να πάμε λίγο στην ουσία. Τάσο, μισό λεπτό, να καταγράψουμε, νομίζω είναι είδηση αυτό, ότι η κυβέρνηση θα φέρει σε επίπεδο Ευρωπαίων εταίρων, κομισιών, προφανώς, αλλά λέτε και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και θα πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να πάει στους συνεταίρους του, εν πάση περιπτώσει στα αδελφά πολιτικά του κόμματα και να πει ποιος ακριβώς από την πολιτική οικογένεια στην οποία συμμετέχει ο κύριος Μητσοτάκης συναλλάχθηκε με τέτοιο τρόπο με τον κύριο Τσίπρα. Να πάμε λίγο στην ουσία τώρα. Είναι λοιπόν, ένα ζήτημα αυτό. Κάτω από κανονική